Και εμείς πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Δημοκρατίου. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σέρμπο. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Πώς είστε? Λοιπόν, τι περιμένουμε, κάτι ή κερδίζουμε χρόνο εμείς, κερδίζουμε χρόνο αυτοί, χάνω ένας, χάνω άλλος. Έτσι, μια γενική εκτίμηση κάντε μας. Κοιτάξτε, μια γενική εκτίμηση ασφαλώς, διότι είναι πολύ νωρίς. Ήταν μια εξέλιξη απολύτως αναμενόμενη, κύριε Καμπουράκη. Τις περιμέναμε να ξεκινήσουν. Για διαφορετικούς λόγους και οι δύο πλευρές το επιθυμούν. Για την Τουρκία εντάσσεται σε μια διαδικασία ευρύτερης τακτικής αναδίπλωσης όσον αφορά ένα νέο γύρο διαπραγμάτευσης με τη Δύση, με Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αποκινούμε τις εξελίξεις που είχαμε στο μέτωπο της οικονομίας. Το βλέποντας και κάνοντας που αναφέρετε κι εσείς, πέρα από όσα γνωρίζουμε, είμαστε πολύ παλιοί γνώριμοι έτσι, σε αυτό το τραπέζι. Να θυμίσουμε, οι διερευνητές είναι δημιούργημα της Ελλάδας μετά το πλαίσιο του Ελσίνκη το 2002, είναι ότι ούτε προβλέπεται κάποιος χρονικός ορίζοντας, δηλαδή μέχρι πότε θα καθόμαστε να συζητούμε και αν θα περάσουμε σε μια φάση τυπική διαπραγμάτευση για τα λέμε εκεί, θέματα, ούτε ένα πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή αν αποτύχουν οι δύο πλευρές θα προσφύγουν στην διεθνή ένα φόρουμ συζήτησης είναι. Ορίστε. Ένα φόρουμ συζήτησης λέω είναι, κύριε Σέρμπο. Ένα φόρουμ συζήτησης, ασφαλώς απολύτως αναγκαίο με τα όσα προηγήθηκαν. Αυτό το καταγράφουμε θετικό πρόσημο. Κανάλια επικοινωνίας, ξέρετε, κρατάνε οι χώρες ακόμα και στις χειρότερες στιγμές. Ατζέντα όμως, κύριε Σέρμπο, πρέπει να υπάρχει μια ατζέντα. Γιατί η Τουρκία επαναφέρει την μονοθεματική ατζέντα και επιμένει. Αυτό ήταν και ο σκοπός των διερευνητικών, αλλά βλέπετε από το 2002, ίσως τότε κανείς δεν φανταζόταν ότι θα φτάσουμε μετά από 18 χρόνια και 60 γύρους να μην έχουμε καταλήξει ούτε σε αυτή την ατζέντα που πρέπει και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν. Από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι περιμένουμε να δούμε, για να πω και κάτι διαφορετικό, πώς ενδέχεται να εξελιχθούν, αν θέλετε, τα ελληνοτουρκικά στο πλαίσιο ευρύτερων μεταβολών, στο πλαίσιο αποφάσεων που θα λάβουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι έναντι της Τουρκίας στο πρώτο εξάμεινο της χρονιάς. Και τι αντίκτυπο θα αφήσει αυτό στα ελληνοτουρκικά. Δεν αντιλαμβάνεστε, αν απαιτούν οι δύο χώρες μόνες τους, παραμένει πολύ χαμηλά ο πύχης των προσδοκιών. Ερώτηση. Ο Τούρκος, όταν πάει και κάτι σε αυτό το τραπέζι, έχει κάτι να κερδίσει. Πάει και στη Μέρκελ και λέει: τι κυρώσεις μου λέτε, ρε παιδιά, εδώ κάνω μια κουβεντιάζω. Πάει στον Μπάιντεν και του λέει: παιδιά, εδώ είμαι παίκτης περιφερειακός. Δεν δημιουργώ θέμα στο ΝΑΤΟ, κουβεντιάζω. Εμείς τι κερδίζουμε από αυτό? Καταρχήν να σας θυμίσω ότι η ελληνική κυβέρνηση από το καλοκαίρι ουσιαστικά είχε ζητήσει μία διαμεσολάβηση προκειμένου να έρθουμε σε αυτό το τραπέζι υπό συγκεκριμένες, αν θέλετε, προϋποθέσεις και επιπλέον κάτι που ξεκαθαρίστηκε συγκριτικά με το παρελθόν, να προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη όσον αφορά καθαρά και μόνο το θέμα οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Η Ελλάδα επίσης, κύριε Καμπουράκη, προσέλθει σε αυτό το τραπέζι έχοντας προχωρήσει σε δύο οριοθετήσεις, με Ιταλία και μια Αμερική με Αίγυπτο. Αυτό δεν υπήρχε και αυτές οι οριοθετήσεις είναι απολύτως συμβατές με τον πυρήνα του εθνικού μας παραδείγματος όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας. Αυτό είναι κάτι που ενισχύει. Δεν είναι ότι πάμε κάτι, αν θέλετε, να κερδίσουμε, αλλά σε επίπεδο που η Τουρκία θέλει να αποδώσει ευθύνες προς την Ελλάδα, η Ελλάδα θα οχυρωθεί γύρω από μια θέση. Σας προβληματίζει ότι μια τακτική προσέγγιση της Τουρκίας, κύριε Σέρμπο, μπορεί να είναι ένα blame game, ένα παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών, προκειμένου να οθήσει την Ελλάδα να αποχωρήσει από το τραπέζι και να πει μετά στη διεθνή κοινότητα ιδού ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει το διεθνές δίκαιο? Καταρχήν, ναι. Ισχύει αυτό, διότι υπάρχει μια γενικότερη εκτίμηση όσον αφορά τη στάση της Άγκυρας. Αυτή είναι η τουρκική οπτική. Δεν λέω υποχρεωτικά ότι θα ακολουθηθεί κιόλας μέχρι τέλους, αλλά ότι ο χρόνος κυλάει υπέρ μας και μας συμφέρει να βάζουμε υποθήκες, αν θέλετε, και για το μέλλον. Ακόμα και στο υποθετικό σενάριο που λύναμε κάποια θέματα, ή ξέρετε, κάποια θέματα μπορεί να βγουν προκειμένου να πιεστεί η ελληνική πλευρά για μεγαλύτερες υποχωρήσεις, μεγαλύτερους συμβασμούς σε άλλα θέματα που θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Αλλά να μείνουν ανοιχτά ζητήματα για το μέλλον, και εδώ είμαστε, αν θέλετε, αυτά να τα κρατάμε. Και νομίζω η ελληνική στρατηγική είναι ακριβώς ανάποδη. Η Τουρκία, κύριε Σέρμπο, όμως πάει και στο με το βάρος game, υπάρχει ένα πρώτο ορόσημο του Μαρτίου, διότι μέχρι τότε καταρχήν η Τουρκία δεν θέλει μια αλλαγή, αν θέλετε, εκ μέρους της Ευρώπης, ότι θέλει πραγματικά να συζητήσει την θετική ατζέντα, διότι μεταξύ άλλων της είναι απαραίτητη και χρηματοοικονομική πόλη που ενδέχεται να συνοδεύσει μια νέα συμφωνία ακριβώς για προσφυγικό τελωνιακή ένωση, σε μια συνθήκη που οι κακές οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά του ΑΚΕΠΕ. Και εμείς θέλουμε μέχρι να έρθουν τα Ραφάλ
λίγο να μην κυκλοφορούν πολλοί φρεγάτες τους. Μέχρι να έρθουν αραβά και θέλουμε μερικούς μήνες. Άρα όλοι ψάχνουν ωφέλιμο χρόνο. Το θέμα είναι κάθε φορά οι δύο πλευρές, τουλάχιστον η Ελλάδα, για αυτόν τον χρόνο τον αξιοποιείς πλέον. Και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει αρκετά Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Σέρμπο, και οι κυρώσεις για τους S400. Ενισχύει και τη διαπραγματευτική σου θέση όταν και όποτε θα κληθείς να συμμετέχεις σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε.